Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στα Echo News by Day. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε αποκλειστικά τον δόκτορα Γιώργο Τσελιούδη, διακεκριμένο Έλληνα ερευνητή στο Ινστιτούτο Γκοντάρ της NASA και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια, μαζί με τον διάσημο καθηγητή James Hansen, τον πρώτο που είχε προειδοποιήσει ήδη από το 1988 για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, διενήργησαν μια ιστορική μελέτη. Μέσω αυτής κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την υπερθέρμανση του πλανήτη και προειδοποιούν ότι ο στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου είναι ήδη ανέφικτος. Κύριε Τσελιούδη, καλωσορίσατε στον Sky. Είναι μεγάλη μας τιμή. Αφήσαμε πίσω μας τον θερμότερο Οκτώβρη στα χρονικά. Διανύουμε, όπως όλα δείχνουν, το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ με βάση το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικους. Και η μελέτη που πραγματοποίησατε μαζί με τον διακεκριμένο καθηγητή James Hansen οδηγείται σε αρκετά δυσίωνες διαπιστώσεις όσον αφορά στην άνοδο της θερμοκρασίας τα επόμενα έτη. Ποιες είναι αυτές, λοιπόν? Οι βασικές διαπιστώσεις από τη μελέτη είναι ότι υπάρχει μια επιτάχυνση στην παγκόσμια θέρμανση. Αυτή η επιτάχυνση θα οδηγήσει σε κάποιους στόχους που έχουμε για την υπερθέρμανση πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Για παράδειγμα, ο στόχος του 1,5 βαθμού πιθανότατα θα έχει ξεπεραστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε, μέχρι το 2030. Και από εκεί και πέρα ο στόχος των 2 βαθμών θέρμανσης κατά πάσα πιθανότητα θα ξεπεραστούν σε 20 χρόνια από τότε, μέχρι το 2050 δηλαδή. Η φετινή χρονιά θα πλησιάσει πολύ τον 1,5 βαθμό. Θα είμαστε γύρω στο 1,3, ίσως και 1,4, 4 βαθμούς κάτω από τη θέρμανση της προβιομηχανικής εποχής. Ο στόχος είναι οι 2 βαθμοί και αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο να μην ξεπεραστεί με δεδομένα τις τωρινές εκκλήσεις θερμοκηπιακών αερίων από την παγκόσμια κοινότητα. Από το 1988 που ο James Hansen έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου στο Κογκρέσο, τι θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί ώστε να μην φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση του μη περαιτέρω? Θα υπήρχε μια πολύ ταχύτερη αλλαγή στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να μας είχε φέρει σε ένα τελείως διαφορετικό σκαλοπάτι αυτή την εποχή. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα από αυτό. Αν δείτε τις καμπύλες αύξησης των θερμοκηπιακών αερίων μετά το 1988, έχουμε όλο και συνεχώς αυξανόμενες εκκλήσεις αυτές καθεστώς, αυξανόμενο ρυθμό εκκλήσεων. Κατά τη γνώμη σας, πώς θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα δεδομένα της μελέτης σας στην επόμενη διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα σε μερικές ημέρες στο Ντουμπάι και τι προσδοκίες θα πρέπει να έχουμε από την COP28? Αυτό που θα ήθελα να συμβεί, θα ήθελα να μην αναφερθεί από κανέναν πλέον ο 1,5 βαθμός ως στόχος. Αν συνεχίσουμε να αναφέρουμε τον 1,5 βαθμό ως στόχο, πάει να πει ότι αγνοούμε την επιστήμη τελείως. Κυρίες και κύριοι, σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.